Σε νέα εποχή παίρνουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με την απόκτηση των πολεμικών αεροσκαφών F-35. Εκτιμούν οι ειδικοί που μιλούν στο Open, τονίζοντας ότι η ποιοτική διαφορά με τα F-16 που θα προμηθευτεί η Τουρκία είναι τεράστια. Το F-35 μαζί με τα άλλα αεροσκάφη, τα Rafale και τα Viper, δεν θα μας δώσει μόνο μια αεροπορική υπεροχή, αλλά θα μας δώσει και μια στρατηγική υπεροχή. Και η πολεμική μας αεροπορία πλέον και η Ελλάδα μας γίνεται μια από τις ισχυρότερες στην περιοχή της Μεσογείου και του Αιγαίου μαζί με το Ισραήλ. Το F-35 είναι ένα πολεμικό αεροσκάφος 5ης γενιάς, αόρατο τύπου stealth, με προηγμένα συστήματα πλοήγησης. Το σύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος της Lockheed Martin μπορεί να φέρει πυράβλους αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, κατευθυνόμενες βόμβες laser, ενώ έχει και τη δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Αυτός που θα δει πρώτος τον αντίπαλο και θα βάλει εναντίον του είναι ο νικητής της αερομαχίας. Αυτό είναι ένα απόλυτο αξίωμα και δεν έχει καταρρευτεί ποτέ μέχρι σήμερα. Άρα το F-35 αποκτά και διατηρεί το πλεονέκτημα ότι βλέπει τον αντίπαλο χωρίς ο αντίπαλος να μπορεί να τον εντοπίσει έγκαιρα. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, καθώς μπορεί να συμμετέχει στη συλλογή πληροφοριών, να επιτηρεί τεράστιες περιοχές, να κάνει αναγνωριστικές αποστολές και διαθέτει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Είναι ένα κινητό στρατηγείο και μπορεί να καθορίζει τις επιχειρήσεις μόνο του, μεταφέροντας τις απειλές στα άλλα αεροσκάφη και μάλιστα να προσδιορίζει ποια απειλή είναι πιο επικίνδυνη στα άλλα αεροσκάφη του, ώστε ή να την καταρρύπτουν ή να την αποφεύγουν. Ποιο είναι όμως το κόστος για μια μοίρα F-35 μαζί με τα οπλικά του συστήματα? Το συνολικό πακέτο θα μας δείξει, πιστεύω, για μια μοίρα 20 αεροσκαφών ανάμεσα στα 3,7 έως 4,1 δισεκατομμύρια. Τα F-35 διαθέτουν το ίδιο σύστημα ψηφιακής σύνδεσης δεδομένων με τα Ραφάλ και τις φρεγάτες Μπελάρα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συντριπτικού πλήγματος εχθρική δύναμη από μεγάλη απόσταση πριν καν εκείνη αντιληφθεί ότι έχει στοχοποιηθεί.